Σε λιγότερο από 3 εβδομάδες όρισε το φετινό πρώτο κουδούνι το Υπουργείο Παιδείας με καθολική παρουσία μαθητών και με ειδικά μέτρα που θα εφαρμοστούν στα σχολεία, για την εφαρμογή των οποίων εκφράζονται ωστόσο επιφυλάξεις από πλευράς εκπαιδευτικών που κάνουν λόγο για πολιτική απόφαση χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν από την πλευρά τους την ανάγκη κάλυψης των κενών που αυτή τη στιγμή φτάνουν τα 1.100 σε επίπεδο Κρήτης, αλλά και την κάλυψη των θέσεων στο προσωπικό καθαριότητας. Υπάρχει, νομίζω, στρατηγικό έλλειμμα σχεδιασμού στο πώς πάνε να ανοίξουν τα σχολεία και δεν έχουν γίνει και απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη βασικών πραγμάτων. Το εκπαιδευτικό προσωπικό να είναι στη θέση του με όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες να έχουν καλυφθεί, δηλαδή, διότι μιλάμε για τεράστιες εκπαιδευτικές ανάγκες και σε πανελλαδικό και σε τοπικό επίπεδο. Μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Ηρακλείου να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 1.100 κενά που θα πρέπει να καλυφθούν μέχρι το πρώτο κουδούνι. Το δεύτερο ζήτημα είναι η καθαριότητα. Διότι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, υπάρχουν συμβάσεις, χρειαζόμαστε επιπλέον προσωπικό καθαριότητα. Η επιστροφή στα θρανία θα γίνει με υποχρεωτική τη χρήση μάσκας από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές δεν θα αλληλεπιδρούν με παιδιά από άλλα τμήματα ή τάξεις, θα έχουν ξεχωριστά διαλύματα, ενώ προβλέπονται αυστηρά μέτρα υγιεινής με καλό αερισμό, απολυμάνσεις και αντισηπτικά. Παραδείγματος χάρη, που έρχεται 8 ώρα το πρωί στο σχολείο και μπορεί να μείνει μέχρι και την μεσημεριανή ζώνη, δηλαδή και στο ολοήμερο, αυτό το παιδί θα υποχρεούται να φορέσει τη μάσκα 8 ώρες. Καταλαβαίνετε ότι πρακτικά αυτό είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο να μην τη βγάλει, να μην την ακουμπήσει, να μην λερωθεί. Επομένως, η όλη διαδικασία είναι ανενεργή. Αν κάποιος μαθητής εκδηλώσει ύποπτα συμπτώματα, οι μαθητές της τάξης θα παραμένουν σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα του τεστ. Σε περίπτωση καταγραφής θετικού κρούσματος, δεν θα κλείνει όλη η μονάδα, αλλά η συγκεκριμένη τάξη με τους μαθητές να μπαίνουν σε καραντίνα για 7 ημέρες, θα ακολουθεί αυστηρή χνηλάτιση, απολύμανση των χώρων και το σχολείο θα συνεχίσει να λειτουργεί. Φέτος τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα έχουμε αύξηση των αριθμών στα τμήματα με βάση το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον Ιούνιο από το όριο των 22 μαθητών πηγαίνουμε στο όριο των 25 μαθητών ανά τμήμα. Δηλαδή είναι τελείως οξύμορο, ενώ μιλάμε για κοινωνική αποστασιοποίηση, για μέτρα ασφαλείας, να αυξάνουμε την ίδια στιγμή το όριο των μαθητών μέσα στη τάξη. Θεωρούμε ότι η πολιτεία δεν έκανε κάτι όσον αφορά όλο το προηγούμενο διάστημα για να πάμε σε μια λύση που εφαρμόζουν και άλλες χώρες και γειτονικές χώρες όπως η Ιταλία, με ολιγομελή τμήματα και επιπλέον έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό για φέτος, προκειμένου να μην έχουμε ζητήματα συγχρονισμού. Η χρήση των κοινών τουαλετών στα σχολεία αποτελεί ένα ακόμα ζήτημα, με τους λοιμοξιολόγους να τονίζουν την ανάγκη να βρίσκεται μονίμως άτομο στους χώρους αυτούς για συνεχή απολύμανση. Σε κάθε περίπτωση, η εμπειρία του περασμένου Μαΐου φαίνεται πως θα καθοδηγήσει τις τελικές αποφάσεις που αναμένεται να ληφθούν αύριο, οπότε και θα αποσαφινιστεί με ποιο τρόπο θα λειτουργήσουν τελικά τα κηλικία, αλλά και πώς θα γίνεται η σύντηση των παιδιών στα ολοήμερα σχολεία.